Πολύ. Ένα απίστευτο παρασκήνιο, κυρίες και κύριοι, εκτελήχθηκε και πίσω από την απόσυρση της ρύθμισης Βρούτσι για τη μείωση των συντάξεων στον ΟΑΕ. Να δούμε το ρεπορτάζ του Χρυσόστομου Τσούφη που συμπυκνώνει και όλα όσα τελικά περιλαμβάνει αυτό το πολυνομοσχέδιο και αμέσως μετά θα το δούμε αυτό το παρασκήνιο μαζί με τον Κωνσταντίνο Δαβλό και τον Γιάννη Καντέλη. Εκτός του πολυνομοσχεδίου Σκούπα έμεινε τελικά η ρύθμιση Βρούτσι για την αλλαγή στον τρόπο αναπλήρωσης των συντάξεων του ΟΑΕ που θα είχε αποτέλεσμα τη μείωση των νέων συντάξεων έως και 35%. Η ρύθμιση ανακαλύφθηκε στο παραπέντε της υποβολής του νομοσχεδίου στη Βουλή, έμεινε όμως τελικά εκτός μετά τη συνάντηση που είχε ο Γιάννης Τουρνάρας και ο Γιάννης Βρούτσις με κλιμάκιο του Πασόκ, χωρίς πάντως αυτό να σημαίνει ότι εγκαταλείπεται. Η αντίδραση της ΓΕΣΕΒΕ θα είναι πάρα πολύ σκληρή. Θα είναι σκληρή γιατί πλέον δεν υπάρχει περιθώριο στους συνταξιούχους μας. Αυτούς που έχουν καταβάλει τις εισφορές τους, προσέχτε αυτό που λέω, έχουν καταβάλει τις εισφορές και κάποιοι τις έκλεψαν. Και κάποιοι διεσπάθησαν τα χρήματά τους. Κάποιοι κόψανε μέχρι και τα ομόλογα του ταμείου μέσα από το PSI. Εκτός από τις παρεμβάσεις που αφορούν στο δημόσιο, το πολυνομοσχέδιο εμπεριέχει και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις εφορίες και τα ασφαλιστικά ταμεία και στόχος είναι να μπουν φέτος στα δημόσια ταμεία περίπου 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Η ρύθμιση αφορά τις οφειλές που έχουν γεννηθεί ως τις 31/12 του 2012, ενώ για αυτές που δημιουργούνται μέσα στο 2013 θα ισχύει η πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων. Οι οφειλέτες με χρέη έως και 5.000 ευρώ θα πληρώνουν ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα σε απεριόριστες δόσεις, ακόμη και σε 100, με ελάχιστο ποσό καταβολής για κάθε δόση τα 10 ευρώ. Περισσότερες από τις στάνταρ 48 δόσεις μπορούν να απολαύσουν και τα φυσικά πρόσωπα με χρέη πάνω από 5.000 ευρώ, που θα αποδεικνύουν όμως την οικονομική τους αδυναμία. Προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι ο φορολογούμενος να είναι φορολογικά ενήμερος για το 2013, ενώ κάποιος που βρίσκεται ήδη σε ρύθμιση, παρότι δυσμενέστερη, αν την εξυπηρετεί κανονικά, δεν έχει δικαίωμα υπαγωγής. Υπάρχουν οι προσαυξήσεις, ουσιαστικά αυτές κεφαλαιοποιούνται και το επιτόκιο πηγαίνει και προσδιορίζεται εκεί επάνω. Να γίνω αναλυτικός, αν χρωστάω 1.000 ευρώ κεφάλαιο και 1.000 ευρώ προσαυξήσεις, μου μειώνει στις 48 δόσεις το 20% των 1.000 που είναι οι προσαυξήσεις και σε όλο το 1.800 ευρώ που βάζει 8,75. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ακόμη η ρύθμιση για την οριζόντια μείωση 15% του ΕΕΤΙΔΕ, που επεκτείνεται και για φέτος και θα εξακολουθήσει να εισπράτεται από τη ΔΕΗ. Η απώλεια εσόδων που προκαλείται θα αντισταθμιστεί από την αύξηση της φορολόγησης για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και την υπαγωγή στο φόρο των ακινήτων που μισθώνει το δημόσιο από ιδιώτες, αλλά και των ακινήτων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτά των ΟΤΑ. Θα έχουμε και τους φόρους του ΦΑΠ που έρχονται, οι ΦΑΠ δεν έχουν πληρωθεί, οι οποίοι έχουν αφορολόγητο 200.000, είναι 3 χρόνια, 200.000. αναφορολογούμενο, ενώ ο προηγούμενος ΦΑΠ είχε αφορολόγητο 400.000. Παράλληλα, προβλέπονται ανατροπές στον τρόπο απόδοσης του ΦΠΑ. Η περιοδική δήλωση θα υποβάλλεται με την καταβολή τουλάχιστον 10 ευρώ και το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε 2 δόσεις. Η πρώτη στην τελευταία ημέρα του μήνα υποβολής και η δεύτερη στο τέλος του επόμενου, με τη δεύτερη δόση προσαυξημένη κατά 2%. Όποιος δεν υποβάλλει δήλωση θα θεωρείται φοροφυγάς και θα διώκεται ποινικά. Αυξάνεται ακόμη το όριο των οφειλών από τις 5 στις 10.000 ευρώ, πάνω από το οποίο θα ασκείται ποινική δίωξη, ενώ δεν θα υποβάλλουν φορολογική δήλωση όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν έχουν εισοδήματα από εργασία. Θα είναι όμως υποχρεωμένοι να προμηθευτούν άφημοι. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο διαχωρίζονται σε εισπράξιμα και μη. Ανεπίδεκτα εισπράξεις θεωρούνται και δεν αναζητούνται προσωρινά όλα τα μικρά χρέη ως 200 ευρώ. Σε άλλες ρυθμίσεις αυξάνονται οι αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Εσόδων που παίρνει από τον ΣΔΟΕ την αρμοδιότητα των προληπτικών ελέγχων. Μειώνονται τα συμβόλαια των αγροτικών ηλεκτροπαραγωγών φωτοβολταϊκών συστημάτων αλλά και ενδεχομένως των οικιακών και προβλέπεται το άνοιγμα 23 ακόμη επαγγελμάτων, μεταξύ των οποίων οι ορκωτοί λογιστές, η φοροτεχνική και τα τουριστικά επαγγέλματα. Πρόθεση της κυβέρνησης να ψηφιστεί το νομοσχέδιο με τη διαδικασία του κατεπήγοντος την Κυριακή των Βαΐων, γεγονός που προκάλεσε ένταση στη Βουλή. Είναι απίστευτο. Δεν έχει γίνει ποτέ συνεδρίαση της Βουλής την Κυριακή των Βαΐων. Γιατί? Για να φέρουν το πολυνομοσχέδιο. Πέραν της έλλειψης σεβασμού, πρώτα απ' όλα προς την ημέρα. Δηλαδή, ο ελληνικός λαός ήταν να πάει το πρωί στην Εκκλησία. 10 η ώρα το πρωί πρέπει να βάλουν συνεδρίαση. Δεύτερον, βάζουν την Κυριακή των Βαΐων, την ώρα που υπάρχει προγραμματισμένο συνέδριο των Ανεξάρτητων, είναι εδώ και 6 μήνες. Λέτε όλα αυτά για την Κυριακή των Βαΐων. Εσείς πώς κάνετε συνέδριο την Κυριακή των Βαΐων? Οι δικοί σας σύνεδροι δεν θα πάνε να προσευχηθούν στις εκκλησίες, κύριε Πρόεδρε? Εμείς δεν παρακολουθούμε το έργο του Κοινοβουλίου, αλλά δεν δεχόμαστε να έχουμε συνεχώς εμπόδια από τη μεριά ιδίως της κυβέρνησης, τα οποία να γίνονται αποδεκτά και από το Προεδρείο της Βουλής. Δεν αντιδικόμαι Προέδρους κομμάτων, κύριε Πρόεδρε. Αλλά δεν ανέχομαι κιόλας να με εγκαλούν για ζητήματα που εγώ δεν έχω ευθύνη.
Και γι' αυτό σας εγκαλώ εγώ, επειδή ακριβώς την ώρα που συζητείτε στη διάσκεψη των Προέδρων, εσείς ήρθατε στην Ολομέλεια για επικοινωνιακούς λόγους, για εσωτερική τακτική, για το συνέδριό σας, να πείτε αυτά που είπατε εναντίον του Προέδρου. Θα πρέπει να ντρέπεστε, κύριε Πρόεδρε. Ότι είναι απαράδεκτο και συνιστά πραξικόπημα. Δεν μπορεί να κρύβεται η κυβέρνηση πίσω από τις διαδικασίες του κατεπήγοντος, όταν αυτό το νομοσχέδιο το έχουν συζητήσει με την Τρόικα εδώ και μήνες, το συζητάνε οι συνεταίροι επί μήνες και ξαφνικά η αντιπολίτευση θα έρθει να πει τη γνώμη της μέσα σε 48 ώρες. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με τον Κωνσταντίνο Δαυλό στο Υπουργείο Οικονομικών και τον Γιάννη Καντέλη. Το άλλο θέμα στο οποίο είχαμε αλαλούμ σήμερα ήταν η ρύθμιση Βρούτσι για μείωση 35% στις συντάξεις του ΟΑΕ. Απεσύρθη τελικά και αυτή η ρύθμιση. Κάτι που έγινε γνωστό, Κωνσταντίνε, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, παρουσία του Υπουργού Οικονομικών του κ. Στουρνάρα, του Υπουργού Εργασίας του κ. Βρούτσι και εκπροσώπων των κομμάτων. Τι συνέβη λοιπόν? Το θέμα λοιπόν αυτής της σύσκεψης ήταν ακριβώς αυτή η διάταξη, την οποία την είχε ανακαλύψει το Πασόκ που είχε λάβει την διάταξη την προηγούμενη ημέρα. Είχε αρχίσει να ψιθυρίζεται στους δημοσιογραφικούς κύκλους ότι υπάρχει μια διάταξη που μειώνει τις συντάξεις του ΤΕΒΕ κατά 35%. Έγινε επίσημο με μια ανακοίνωση της ΓΕΣΕΒΕ και κάπου εκεί εμφανίστηκε ο κύριος Βρούτσι στους δημοσιογράφους, προφανώς κατ' εντολή του κυρίου Στουρνάρα, για να δώσει διευκρινήσεις, να πει ότι δεν θα αφορά τους παλαιούς ασφαλισμένους, μάλλον τους παλαιούς συνταξιούχους, αλλά μόνο όσους βγουν στη σύνταξη κατόπιν της ψήφισης του νόμου. Και αυτό διότι οι συνταξιούχοι του ΤΕΒΕ παίρνουν 130% χρήματα από τις συντάξεις, παραπάνω από τα χρήματα που έχουν εισφέρει. Αυτό στη διάρκεια της σύσκεψης. Βγήκε δηλαδή με εντολή του κυρίου Στουρνάρα, ο Γιάννης Βρούτσης, να πει στους δημοσιογράφους ότι αυτή η ρύθμιση αποσύρεται. Όχι, ότι η ρύθμιση ισχύει. Ένα τέταρτο μετά όμως, όταν τα πράγματα είχαν φουντώσει πραγματικά, επανήλθε και μας είπε. Α, δύο φορές βγήκε λοιπόν από τη σύσκεψη. Ακριβώς. Τη μία μας την επιβεβαίωσε τις πληροφορίες που ακούγαμε και στη συνέχεια μας είπε ότι προφανώς, με δεδομένο ότι υπήρχαν αντιδράσεις μέσα στο κυβερνητικό επίπεδο, ασχέτως εάν η ρύθμιση ήταν παλαιότερη και αφορούσε παλαιότερη προσπάθεια να υπάρξει εξορθολογισμός, όπως ονομάστηκε, του τρόπου με τον οποίο υπολογίζονται οι συντάξεις μέσα στον ΟΑΕΕ, γιατί υπάρχουν δύο ταχύτητες στον τρόπο υπολογισμού, παρά την προσπάθεια να κατευνάσει τις φωνές που ακουγόντουσαν εναντίον της ρύθμισης, τελικά αυτό δεν επετεύχθη και έτσι ένα τέταρτο μετά η κυβέρνηση αποφάσισε να αποσύρει τη ρύθμιση. Και ήταν, από ό,τι φαίνεται, Γιάννη Καντέλη, πολύ δυνατές αυτές οι φωνές. Και εδώ μιλάμε, να το σημειώσουμε αυτό, για μία ρύθμιση την ύπαρξη της οποίας αγνοούσαν οι πάντες. Σιά, μιλάμε για ρεσιτάλ προχειρότητας και συνεννοησίας. Είχε δίκιο ο Κωνσταντίνος, χθες το βράδυ το μάθανε στο Πασόκ. Δεν κατάφεραν, από ό,τι τουλάχιστον λένε, να έχουν επικοινωνία με τον κύριο Βρούτσι μέχρι σήμερα το μεσημέρι. Μέχρι τότε δεν το ήξερε κανένας άλλος, δεν ήξερε ακριβώς τι περιλαμβάνει η ρύθμιση, τίποτα απολύτως. Πώς το μάθαμε όλοι? Έχουμε δύο θέατρα που διαδραματίζονται τα γεγονότα. Το ένα είναι η ΓΕΣΕΕ, όπου έχουμε συνάντηση των κοινωνικών εταίρων, και το άλλο το Υπουργείο Οικονομικών. Στη ΓΕΣΕΕ, λοιπόν, στα καλά καθούμενα, ο αντιπρόεδρος ΓΕΣΕΒΕ, ο κύριος Κορίνης, κάθεται μπροστά στις κάμερες και μας λέει: κόβουν τη συντάξη του ΟΑΕ 35%. Όπως καταλαβαίνεις, πάγωμα από όλους. Και αρχίζουν τα τηλέφωνα προς τον κύριο Βρούτσι, που ήταν στο Υπουργείο Οικονομικών. Ναι. Δεν είναι εύκολο να τον βρεις, μιλάμε με τους οικονομικούς συντάκτες. Την ίδια ώρα έρχεται ο αντιπρόεδρος της ΓΕΣΕΕ, ο πρόεδρος, συγγνώμη, ο καινούργιος ΓΕΣΕΕ, ο κύριος Καβαθάς, και λέει: καταγγέλλω τον κύριο Βρούτσι, γιατί έδωσε τη δυνατότητα σε όσους έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια πριν ένα μήνα να μην καταβάλουν ασφαλιστικές εισφορές, και αυτό κοστίζει 25 εκατομμύρια ευρώ στον ΟΑΕ, και τώρα έρχεται να τα βρει αυτά, κόβοντας τις συντάξεις όσων είναι στο ΤΕΒΕ και παίρνουν υψηλές συντάξεις κατά 35%. Την ίδια ώρα, πίσω από την κλειστή πόρτα του Υπουργείου Οικονομικών, υπάρχει ο διάλογος των εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ με τον κύριο Βρούτσι, όπου προσπαθούν να του πούν ότι έχουν εντολή από τον κύριο Βενιζέλο, ο οποίος, πρέπει να σου πω, το έμαθε στις 12.30 ώρα λεπτομερώς τη διάταξη, την ώρα που είχε σύσκεψη με αυτά τα στελέχη στο ΠΑΣΟΚ. Έχουμε εντολή να μην δεχτούμε αυτή τη διάταξη. Προσπαθεί ο κύριος Βρούτσις να τους πείσει ότι είναι αναγκαία. Εκείνη την ώρα, του λέει ο κύριος Στουρνάρας, να βγει έξω, αφού έχει γίνει και όλος αυτός ο ντόρος με τους δημοσιογράφους και τη ΓΕΣΕΒΕ, και να ενημερώσει τι ακριβώς είναι αυτή η διάταξη. Αυτή ήταν η πρώτη έξοδος λοιπόν από τη σύσκεψη, όπου λέει ο κύριος Βρούτσις ότι υπάρχει αυτή η ρύθμιση, ότι ισχύει και είναι αυτή και αυτή.
και επιβεβαιώνεται και μαθαίνουμε και όλοι τι ακριβώς σημαίνει. Και στη συνέχεια τι γίνεται λοιπόν στη διάρκεια αυτού του Τετάρτου που μεσολάβησε από τη δεύτερη έξοδο του κυρίου Βρούτση. Είναι μια ρύθμιση μόνο, θα σου πω, που αφορά 100.000 νέους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ την επόμενη δεκαετία. Επιστρέφει ο κύριος Βρούσης λοιπόν, συνεχίζεται αυτή η αντιπαράθεση, υπάρχουν επικοινωνίες με τη ΓΕΣΕΒΕ και μάλιστα γίνεται γνωστό στον κύριο Βρούτση εκείνη τη στιγμή ότι υπάρχουν αυτές οι καταγγελίες από την πλευρά της ΓΕΣΕΒΕ για τα 25 εκατομμύρια που δίνονται προς όσους έχουν ενοικιαζόμενα δωμάτια και αυτά που αφαιρούνται από τους νέους συνταξιούχους του ΤΕΒΕ από την επόμενη της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου. Τότε λοιπόν παίρνει εντολή από τον κύριο Στουρνάρα και ύστερα και από τις επίμονες ενστάσεις του ΠΑΣΟΚ βγαίνει έξω και λέει: ξεχάστε ότι ξέρατε, αποσύρετε η διάταξη. Και θα σου πω μόνο και κάτι ακόμα που δεν είναι γνωστό τόσο έντονα, επειδή δεν προκάλεσε αντιδράσεις. Στο ίδιο πολυνομοσχέδιο ο κ. Βρούτσης είχε βάλει και άλλη μια διάταξη. Μείωνε το μέρισμα στο μετοχικό ταμείο πολιτικών υπαλλήλων. Δεν ήταν μεγάλες εκεί οι μειώσεις, δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα, αλλά επειδή και εκεί μιλούσε για μειώσεις, για καλό για κακό, απέσυραν και αυτό. Να σας ευχαριστήσω λοιπόν και τους δύο. Αυτά για την άλλη απόσυρση, για τις άλλες μάλλον αποσύρσεις. Ημέρα αποσύρσεων, ρυθμίσεων σήμερα για την κυβέρνηση. Να καλησπερίσω στο σημείο αυτό τον Δημήτρη Τσιόδρα και τον Άρη Πορτοσάλτε. Δημήτρη, μία εικόνα σύγχυσης, μία εικόνα προχειρότητας, σε συνεννοησίας, όλα αυτά στο παραπέντε ενός πολύ κρίσιμου νομοσχεδίου, του πολυνομοσχεδίου που θα κρίνει και την εκταμίευση, η ψήφιση του οποίου θα κρίνει την εκταμίευση της δόσης των 8,8 δις. Και όπως είδαμε και στην αρχή του δελτίου, είναι κάτι που είχε ενοχλήσει αφάνταστα και τον κύριο Σαμαρά, ο οποίος τους είπε: συνεννοηθείτε πια μεταξύ σας. Ναι, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι πρέπει να οργανωθούν λίγο στην κυβέρνηση, γιατί φαίνεται σε κάποιες περιπτώσεις δεν γνωρίζει δεξιά τι πει αριστερά. Αυτό δείχνουν όλα αυτά τα πηγενέλα τις τελευταίες μέρες. Εκφράστηκε αυτό κατά κάποιο τρόπο και στο Υπουργικό Συμβούλιο με την παρέμβαση της κυρίας Σκοπούλη, η οποία έθεσε κάποια ζητήματα. Δεν συνηθίζεται οι υφυπουργοί να παίρνουν το λόγο στα Υπουργικά Συμβούλια. Στην ουσία, αυτό που ήθελα να πει είναι ότι δεν έχω συνεννόηση με τους υπουργούς. Ναι, ούτε συνηθίζεται να δίνουν και τους υπουργούς τους. Ακριβώς. Ούτε συνηθίζεται να δίνουν και τους υπουργούς, αλλά φαίνεται ότι κάποια πράγματα πάνε να ξεφύγουν. Και εδώ, ο κύριος Σαμαράς δεν πρέπει μόνο να κάνει συστάσεις στους υπουργούς, ότι πρέπει δηλαδή να λειτουργούν αλλιώς. Έχει και το μαχαίρι και το πεπόνι. Πρέπει λοιπόν να πάρει κάποια μέτρα, να οργανωθεί καλύτερα το σύστημα προκειμένου να υπάρχει επικοινωνία μεταξύ υπουργών, υφυπουργών του Μεγάλου Μαξίμου και βέβαια μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Ώστε να μην έχουμε όλα αυτά που έχουμε δει. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα και όχι διαφωνίες που βλέπουμε τον τελευταίο καιρό. Και το λέω γιατί. Γιατί πρέπει να συνηθίσουμε, το είδαμε και τους προηγούμενους μήνες, θα δούμε και τους επόμενους, να ζούμε με διαφωνίες μεταξύ των κυβερνητικών εταίρων. Ένα πράγμα είναι όμως οι διαφωνίες και ένα άλλο πράγμα είναι αυτή η απόλυτη ασυνεννοησία. Δεν ακριβώς πρόκειται περί αυτού. Όχι, 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 δεν πρόκειται περί αυτού. Εδώ βλέπουμε πράγματα να περνούν στο πόδι, νύχτα να σχεδιάζονται, τελευταία στιγμή να αποσύρονται διατάξεις. Καταλαβαίνω την πίεση του χρόνου, το είχαμε δει και τους προηγούμενους μήνες, αλλά άλλο αυτό και άλλο πράγμα να καθίσουν από τη στιγμή κιόλα που ξέρουν το τι έχουν μπροστά μας, τον Ιούνιο ξέρουμε τι μας περιμένει. Δεν είναι ανάγκη να έρθει ο Ιούνιος και στο παραπέντε να παίρνουν διατάξεις. Μπορούν από τώρα να προγραμματίζουν το τι θα γίνει. Η μεγάλη φασαρία πάντως, Άρη, που για πρώτη φορά είδαμε να υπάρχει και μία κρίση και στις τάξεις και στους κόλπους της Δημάρ, έγινε για το θέμα των συμβασιούχων. Είδαμε τον κύριο Ρουπακιώτη να είναι ανυποχώρητος, να λέει ότι δεν κάνει βήμα πίσω, θέτοντας βεβαίως ένα αμφιβόλο ακόμη και την παρουσία του σε αυτή την κυβέρνηση, αν δεν αποσύρονταν η ρύθμιση. Γι' αυτό λέω να παραφράσω αυτό που είπε ο Δημήτρης με αυτό που ξεκίνησε, ότι δεν ξέρει η αριστερά τι πει η δεξιά. Μήπως δεν ξέρει η αριστερά τι πει η αριστερά της. Δηλαδή, εγώ απόψε θέλω να βάλω κάποια ερωτήματα, να κάνουμε το ρεπορτάζ και αύριο να το συνεχίσουμε. Καταρχήν, υπάρχει μια ανακοίνωση της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων. Να χαιρετήσουμε το καινούριο σωματείο, Ένωση Ελλήνων Εργατολόγων, που λέει ότι με την πρόταση νόμου του κυρίου Μανιτάκη, στρέφεται εναντίον του κυρίου Μανιτάκη, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εργατολόγων είναι ο κύριος Χρήστος Νικολιτσόπουλος, να σημειώσω. Λέει λοιπόν ότι με την πρόταση νόμου που επιχείρησε ο κύριος Μανιτάκης και απεσύρθη, καταργείται αντίθετη διάταξη που προ τριών εβδομάδων είχε ψηφίσει ομοφόνος η Βουλή. Ποια είναι αυτή η διάταξη? Ξαναβάζω ερώτημα. Με τη διάταξη αυτή του κυρίου Πακιώτη τώρα είχε επιτραπεί ρητά να διαταχθεί με ασφαλιστικά μέτρα η προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου. Ψάχνοντας λίγο το θέμα, θέλω να έχω βρει και το θέτω σε ερώτημα. Δεν μπορώ να είμαι καταφατικός ειλικρινά, γιατί μου αναδύεται μια αίσθηση ότι η κυβέρνηση λειτουργεί σαν δικηγορικό γραφείο.
ότι μέρος της κυβερνήσεως. Τι εννοείς, ότι λειτουργεί ο κύριος Ροπακιώτης σε ρήμην της κυβέρνησης? Τι να σου πω, δεν ξέρω. Εδώ πάντως προκύπτει ότι υπάρχει ένας νόμος. Και πώς γίνεται να το έχει ψηφίσει ομοφόνος η Βουλή, αν είναι πρωτοβουλία μόνο του κυρίου Ρουπαγιώτη? Δεν ξέρω, πώς δεν το ξέρει ο κύριος Βρούτσης από την άλλη πλευρά. Γιατί αυτά είναι υποθέσεις. Αν λέμε ομόφωνα λοιπόν, άρα λοιπόν και η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί και το ΚΚΕ συμφωνεί και όλοι συμφωνούν. Δεν είναι πρωτοβουλία λοιπόν του κυρίου Ρουπαγιώτη? Δεν ξέρω, αλλά σε ένα νόμο περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων διατάξεων. Άρη, τι θες να πεις? Πες το καθαρά, τι θες να πεις? Θα σας πω ότι υπάρχει ένα άρθρο το 64 που λέει σε περίπτωση περιμερίας του εργοδότη ως προς την αποδοχή της εργασίας του εργαζόμενου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει ως ασφαλιστικό μέτρο την προσωρινή απασχόληση του εργαζόμενου μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αγωγής για την κύρια υπόθεση. Άρα αν πέρναγε αυτή η ρύθμιση θα καταργούσε αυτήν που μας περιγράφει. Ο κύριος Μανιτάκης θα καταργούσε αυτή την διάταξη που λέει εδώ πέρα στο άρθρο 64. Που πέρασε ο κύριος Ρουπακιώτης, ναι. Που πέρασε ο κύριος Ρουπακιώτης τον Μάρτιο. Γιατί αυτό δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 20 Μαρτίου του 2013. Ξαναεπιγύρωμαι σε αυτό που είπε ο Δημήτρης. Ότι δηλαδή δεν ξέρει η αριστερά τι είπε η δεξιά ή τα ξέρουν όλοι μαζί. Πάντως, και καθόμαστε εδώ και ψάχνουμε τώρα. Κάτι πάνω σε αυτό. Ναι, Δημήτρη. Εδώ υπάρχει ένα πραγματικό πρόβλημα ότι λαμβάνουν αποφάσεις στα δικαστήρια ύστερα από παρέλθεις πολλών μηνών, ύστερα από πολλών ετών. Έτσι. Αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να λυθεί καταργώντας τα δικαστήρια ή καταργώντας τις δικαστικές αποφάσεις όπως πάει να λυθεί τώρα. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε, αλλά πιστεύω ότι έχει δίκιο ο κύριος Ρουπακιώτης. Δηλαδή, έχουμε δικαστικές αποφάσεις. Ωραία. Οι δικαστικές αποφάσεις είναι σεβαστές. Αυτό επιτάσσει η διάκριση των εξουσιών. Διαφορετικά θα πούμε ότι νομοθετεί η Βουλή και δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις. Ό,τι νομοθετείς τελείωσε. Λοιπόν, αν μου επιτρέπεις ότι... εδώ όμως, τα δικαστήρια ακολουθούν αυτό που νομοθετεί το Κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι? Απολύτως, αλλά όμως... Άρα ένας νόμος αλλάζει τον άλλον, τον προηγούμενο νόμο. Ναι, αλλά κοίταξε να δεις. Με αυτή τη λογική όμως, αν για δικαστικές αποφάσεις έχουμε στη συνέχεια νομοθετικές αποφάσεις, δεν υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις πια. Πάντως ο κύριος Μανιτάκης θα σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Ο νόμος θα έρχεται στη συνέχεια και θα τα αλλάζει όλα. Ο κύριος Μανιτάκης, ξαναλέω, ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Δεν έφερε μόνος του αυτή τη ρύθμιση. Προφανώς δεν έφερε μόνος του αυτή τη ρύθμιση. Ήταν σε συνεννόηση με την κυβέρνηση. Ο κύριος Ρουπακιώτης είπε ότι δεν μπορούν να καταργηθούν οι δικαστικές αποφάσεις και γίνεται μια προσπάθεια τώρα να βρεθεί μια συμβαστική λύση. Ότι εντάξει, οι δικαστικές αποφάσεις, αλλά δεν μπορεί να τραβάει και αυτή η ιστορία 3-4 χρόνια. Πρέπει λοιπόν να τεθεί ένα χρονικό όριο. Και εκεί πάνω γίνεται το παζάρι τώρα. Μια παρατήρηση. Όταν έχεις συμβασιούχους, οι οποίοι επί της ουσίας είναι σχεδόν μόνιμοι γιατί υπηρετούν πάνω από 10 χρόνια στην ίδια θέση. Έτσι δεν είναι? Όταν λοιπόν έχει τέτοιες περιπτώσεις, η προσπάθεια, επειδή ακούω ότι περί απομάκρυνσης από τον δημόσιο τομέα, μισό δάκτυλο δεν μπορεί να φύγει από τον δημόσιο τομέα. Μισό δάκτυλο, μάλιστα, όχι άνθρωπο ολόκληρο, μισό δάκτυλο δεν θα μπορέσουν να απομακρύνουν όταν δύο υπουργοί μέσα στην ίδια κυβέρνηση δεν μπορούν να συμφωνήσουν, που έρχονται λοιπόν και από το ίδιο κόμμα. Δεν τη βάλουμε αυτή την παράμετρο. Να μείνουμε σε αυτά. Ας το πάρουν απόφαση και στο προχωρήσουν, αλλά να το κάνουν με θεσμική τάξη. Έτσι. Λοιπόν, όχι με κατάργηση των δικαστηρίων, αλλά με το να βάλουν μία σειρά στα πράγματα. Μετά το Πάσχα, να σας ευχαριστήσω πολύ και τους δύο.